βίντεο θέλω να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο καίει, μας καίει όλους μας και αν όχι όλους μας τους περισσότερους και δεν είναι άλλο από τα κόμπλεξ που διαφέρουν βέβαια σε κάθε άνθρωπο, αλλά σίγουρα είναι αυτά που μας κρατούν πίσω από το να χαρούμε τις πιο όμορφες και τις πιο απλές στιγμές στη ζωή μας. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι προέρχομαι από μια γενιά της οποίας τα πρότυπα ήταν τα πολύ κλασικά μέχρι τώρα. Αδύνατα κορίτσια, πολύ καλή γραμμα σώματα, πάρα πολύ όμορφα και πάντα προσπαθούσαμε κι εμείς να ακολουθήσουμε αυτά ακριβώς τα πρότυπα. Δηλαδή με θυμάμαι από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο ακόμη να προσπαθώ να φτάσω, να πασχίζω να φτάσω αυτά τα πρότυπα. Όπως έχω πει και άλλες φορές, εγώ ήμουν ένα παχουλό παιδί, οπότε είχα ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή μου, διότι καταλάβαινε ότι δεν μπορώ εύκολα να φτάσω αυτά τα πρότυπα σε εισαγωγικά, οπότε αυτό μου δημιουργούσε μελαγχολία, μου δημιουργούσε στεναχώρια. Καταλάβαινε ότι δεν είμαι τόσο καλή όσο είναι εκείνη εκεί έξω που βλέπω, ότι πρόσταζε τότε η τηλεόραση που ήταν και στα πολύ πάνω της, γιατί η δική μου γενιά πραγματικά την τηλεόραση την έζησε στα πάρα πολύ καλά της χρόνια, τότε που ευδοκιμούσε, που τότε το ίντερνετ δεν ήταν τόσο στα πάνω, τότε όταν ξεκινούσε, δηλαδή σκεφτείτε ότι εγώ όταν πήγαινα δημοτικό, ξεκινούσε το ίντερνετ να μπαίνει στη ζωή μας. Οπότε λοιπόν εμείς τότε είχαμε ως μέσο κύριο, μέσο πληροφόρησης την τηλεόραση, όλα τα παιδιά της γενιάς μου. Τα πρότυπα λοιπόν τότε ήταν τέτοια τα οποία δεν μας επέτρεπαν να καταλάβουμε ποιο είναι το πραγματικό αληθινό σώμα, δηλαδή ποιο είναι το υγιές και σωστό σώμα. Και βλέπουμε λοιπόν τα μοντέλα, αυτά τα μοντέλα τα καχεκτικά, τα μοντέλα τα οποία ήταν αποστεωμένα και προσπαθούσαμε λοιπόν να φτάσουμε αυτά τα πρότυπα με αποτέλεσμα να μας δημιουργεί μεγάλη στεναχώρια όταν δεν μπορούσαμε να το κατακτήσουμε αυτό το πράγμα. Όπως σας έχω ξανακάνει λοιπόν και άλλα βίντεο με τα κιλά και πώς έχασα τα κιλά και πώς ήμουν ένα παχουλό, ένα πολύ παχουλό παιδί, θα σας τα αφήσω ακριβώς από κάτω, αν τυχόν δεν τα έχετε δει, να τα δείτε. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ έτσι ενδιαφέροντα, ειδικά για εσάς που σας απασχολεί το θέμα των περιττών κιλών. Οπότε λοιπόν και εγώ, πέραν των κιλών μου, έχω ένα πολύ ιδιόμορφο, ιδιαίτερο θα έλεγα καλύτερα σώμα. Όπως όλα τα σώματα είναι διαφορετικά και κάθε σώμα έχει τις ιδιαιτερότητες, θα πω και δεν θα πω τις ατέλειες του. Το δικό μου το σώμα λοιπόν, από πολύ μικρή, από τη μέση και πάνω ήταν αδύνατο, χέρια, μέση, στήθος, όλα ήταν πάρα πολύ αδύνατα, καθώς οι λιποαποθήκες μου, όπως έμαθα εκ των υστέρων, είναι από τη μέση και κάτω. Γλουτί, γόνατο, γάμπες, μέχρι και αστράγαλοι. Ειδικά στους αστράγαλους, οι αστράγαλοι μου είναι πάρα πολύ γεμάτοι. Με αποτέλεσμα λοιπόν, όταν εγώ είχα βάλει τα περιτά μου κιλά, αυτά τα σημεία να γίνουν ακόμη πιο γεμάτα. Και όταν τα έχασα, πάλι να υπάρχει μια ανομοιομορφία στο πάνω και στο κάτω μου μέρος. Αυτό λοιπόν εμένα με έκανε να νιώθω πάρα πολύ άσχημα, να νιώθω μειονεκτικά, να ντρέπομαι να βγω στην παραλία και να λέω πώς θα βγω εγώ στην παραλία, διότι όπως καταλαβαίνετε και η απώλεια των κιλών δημιουργεί μια σχετική χαλάρωση, παρόλο που εγώ είχα ασχοληθεί με την ενόργανη, που έκανε γυμναστική, που πρόσεχα τη διατροφή μου, παρόλα αυτά το σώμα μου και θεωρώ ότι το γυναικείο σώμα γενικότερα, λόγω των ορμονών που έχουμε και επειδή οι γυναίκες, ουσιαστικά η φύση μας προορίζει να γίνουμε μάνες, οπότε οι ορμόνες αυτές μας δημιουργούν το θέμα της κυταρίτιδας, της κατακράτησης, πολλές φορές των υγρών και όλα αυτά. Το σώμα μου λοιπόν εμένα έχει και μία τάση, μία επιρρέπεια στο να κάνει χαλάρωση, κυταρίτιδα και όλα αυτά, το οποίο με οδηγούσε εμένα στο να νιώθω άσχημα στην παραλία. Πάντα από το σπίτι μου, ειδικά η μητέρα μου, γιατί η μαμά ήταν πάντα κοντά, μπας άντρας, δεν είχε και πολύ λόγο στο θέμα σώμα και όλα αυτά και ανασφάλειες και κόμπλεξ. Πάντα λοιπόν μου έλεγε ότι η Ιωάννα, μη μασάς, το σώμα σου είναι μια χαρά και έτσι είναι και κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Το θέμα είναι να χάσεις τα περιτά σου κιλά για να νιώθεις και εσύ καλύτερα και να έχεις και υγιές σώμα και γενικότερα έναν υγιή οργανισμό, οπότε όλα οκ. Okay. Τότε εγώ ήμουν μικρή, δεν το καταλάβαινα. Παρ' όλα αυτά όσο περνούσαν τα χρόνια, αγάπησα το σώμα μου και αγάπησα και τις ατέλειες του σώματός μου. Θα μου πεις τώρα νιώθεις τόσο πολύ ασφαλής ή τόσο ωραία. Απλά πλέον καταλαβαίνω ότι το θέμα το να βγω στην παραλία δεν είναι το να πάω να κάνω πασαρέλα στην παραλία, δηλαδή να βγω και να με θαυμάζει ο κόσμος για τις ωραίες μου αναλογίες ή για το πολύ ωραίο μου μαγιό, το οποίο θέλω να είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Δηλαδή, στόχος είναι να πάω στην παραλία, να αράξω, να ξεκουραστώ, να χαρώ το μπάνιο μου, να κολυμπήσω, να γυμναστώ, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ το κολύμπι, να χαλαρώσω, να παίξω τις ρακέτες μου, να παίξω το τάβλι μου που το αγαπώ πάρα πολύ και δεν το αγαπάω ο Γιώργος και με το ζόρι τον κάνω έτσι να παίξει έστω και λίγο, παρένθεση αυτή. Και παρόλα αυτά θέλω να πω ότι στόχος μας δεν είναι να κάνουμε την παραλία πασαρέλα,
αλλά στόχος μας είναι να περάσουμε καλά στην παραλία, να κάνουμε το μπάνιο μας και γενικότερα να κάνει ο καθένας ό,τι τον ευχαριστεί, να διαβάσει το βιβλίο του, να πιει το ουζάκι του, να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω σήμερα, ότι πολλές φορές παρερμηνεύουμε κάποια πράγματα και χάνουμε την ουσία των πραγμάτων, δηλαδή εστιάζουμε σε λάθος πράγματα. Λέμε πώς θα βγω στην παραλία με αυτό το σώμα, τι θα κάνω, γιατί πώς θα βγει στην παραλία. Ποιος είναι ο λόγος του πώς θα βγεις στην παραλία? Θα βγεις, θα πας να κάνεις το μπάνιο σου και θα είσαι και μια χαρά. Έχεις κυλίτσα? Πάρα πολύ ωραία. Έχεις μυρούς, έχεις μπρατσάκια, έχεις πλάτες. Ποιο είναι το θέμα? Όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Κάθε άνθρωπος έχει τις αναλογίες του και κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από τον άλλον. Για ποιο λόγο πρέπει να είμαστε όλοι ίδιοι, πρέπει να είμαστε όλοι τέλειοι? Λέτε ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αν όλοι έχουμε τις τέλειες αναλογίες και υπήρχε ένα ιδανικό σύμπαν που ήμασταν όλοι τέλειοι, σημαίνει ότι θα ήμασταν και ευτυχισμένοι. Δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά είναι πολλές φορές που αναρωτιέμαι και εγώ ίδια, γιατί είχα πέσει στην παγίδα αυτή και έλεγα ότι εγώ πες ότι δεν είχα πάρει ποτέ κιλά και είχα το τέλειο σώμα, τότε θα περνούσα καλύτερα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η ευτυχία είναι κρυμμένη στις τέλειες αναλογίες και αυτό θα ήθελα να το σκεφτείτε κι εσείς κάθε φορά που σκέφτεστε πώς θα βγω στην παραλία, τι μαγιό να βάλω για να μην φαίνεται εκείνο, να μην φαίνεται άλλο. Σίγουρα θα βρούμε το ανάλογο μαγιό του σωματότυπου μας, ώστε να νιώθουμε και εμείς πολύ πιο όμορφα και να έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αλλά νομίζω ότι ως εκεί. Κάθε είδους κόμπλεξ λοιπόν είναι στο χέρι μας να το διώξουμε και απλά να πούμε ότι δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ, γιατί δεν υπάρχει νόημα να υπάρξει. Το θέμα είναι να ζούμε την κάθε μας στιγμή, όποια και αν είναι αυτή, να περνάμε καλά χωρίς να σκεφτόμαστε το πώς θα φάνει το σώμα μου, πώς θα φανούν τα δόντια μου, πώς θα φανούν τα μάτια μου. Ποιος ο λόγος να ζούμε με ένα τέτοιο άγχος και να μην χαιρόμαστε την κάθε στιγμή? Πώς θα βγάλω την τέλεια selfie, όχι η μύτη μου είναι στραβή, όχι το μάτι μου είναι έτσι, και μένα αυτό το μάτι παράδειγμα. Έχεις όχι βλεφαρόπτωση, είναι πάντα πιο πρισμένο από μικρή. Έχει διαφορά. Τι να κάνουμε τώρα? Το δοντάκι μου αυτό είναι στραβό. Ναι, οκ, okay, το ξέρω. Αλλά εμένα μου αρέσει γιατί έτσι είμαι. Γιατί αν δεν είχα αυτό το δόντι, δεν θα ήμουν η Ιωάννα με το στραβό το δόντι, θα ήμουν μια άλλη Ιωάννα. Λοιπόν, το θέμα είναι να αγαπήσουμε αυτό που είμαστε. Δεν λέω εγώ να είμαστε ζαμάνφου και να μην ασχολούμαστε με τίποτα και έλα και τι έγινε και να βάλω κιλά, έλα και τι έγινε να είμαι έτσι. Αλλά να μην τρελαινόμαστε και να καταλάβουμε ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έχει το σώμα του, έχει την προσωπικότητά του και αυτό που μετράει με το πέρασμα του χρόνου είναι η προσωπικότητα και η ψυχή του καθενός. Διότι, όπως σας έχω πει και άλλες φορές σε παλιότερα μου βίντεο, το σώμα, το πρόσωπο είναι κάτι που αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Χαλάει καλός κακός. Χαλάει, οριμάζει, όπως θέλετε πείτε το, γιατί το χαλάει δεν είναι και σωστή λέξη. Σίγουρα όμως αλλάζουμε με την πάροδο του χρόνου. Εγώ δεν είμαι όπως ήμουνα στα 20, όπως ήμουνα στα 18, ξεκινάνε ρητίδες, ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι γινόμαστε πιο άσχημοι. Απλά αλλάζουμε με το πέρασμα του χρόνου και το σώμα και το πρόσωπο. Για μένα λοιπόν καλό είναι να δεχτούμε αυτό που είμαστε, γιατί αυτό που είμαστε σίγουρα δεν είναι η εικόνα μας, αλλά είναι το μέσα μας. Είναι η ψυχή μας, είναι η σκέψη μας και είναι η προσωπικότητά μας. Αυτά ήθελα να σας πω χωρίς να θέλω να σας κουράζω. Εύχομαι έστω και λίγο να μπόρεσα να σας βοηθήσω όσα κορίτσια ή αγόρια νιώθετε ότι κάτι σας τραβάει πίσω και κάτι σας κρατάει και σας στεναχωρεί ίσως. Αν θέλετε ακριβώς από κάτω μπορείτε να μου γράψετε ό,τι ανασφάλεια έχετε, ό,τι κόμπλεξ έχετε, ό,τι σας απασχολεί και να το συζητήσουμε. Την Τετάρτη έχουμε νέο βίντεο στις 3 και φυσικά εμείς τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter αλλά και blog, που είναι όλα τα υπόλοιπα σημεία που μιλάμε και τα λέμε όλα με ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία το Instagram και πλέον και το blog, διότι είμαι πάρα πολύ ενεργή όπως σας έχω ξαναπεί και καθημερινά σας ανεβάζω νέο άρθρο ακόμα και τώρα το καλοκαίρι που είμαστε ξένια στην παραλία μας ή περισσότερο στην προσωπική μας παραλία, αλλά στην παραλία γενικότερα. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε την Τετάρτη στις 3 και μέχρι τότε εγώ σας γλύκω φιλό. Γεια σας!